Λοιπόν, ένα χειροκρότημα στον κύριο Βίλιο. Γεια σας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια μεγάλη μορφή, το Μέγαν Κωνσταντίνο. Ωραία. Εξαρτάται πώς τον βλέπεις φυσικά. Λοιπόν, απλά κάποιοι τον κατηγορούν τον Κωνσταντίνο, ήταν σφαγές κτλ. Ήταν φίλος πόλεμος. Αν δεν τους έσφαζε, θα τους φάζανε βασικά. Αυτό έχω να πω. Άρα δεν υπάρχουν ούτε καλοί ούτε κακοί, ας πούμε. Να πεις ο ένας είναι καλός, ο ένας είναι κακός. Εκείνη την εποχή ήταν φίλοι πόλεμοι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος γεννιέται το 272 σε μια πόλη της Σερβίας που λέγεται Ναϊσός, η σημερινή Νης. Έτσι. Ο πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίνος Χλωρός. Ο οποίος Κωνσταντίνος Χλωρός τότε ήταν διοικητής της Δαλματίας, δηλαδή της σημερινής Κροατίας και Σερβίας. Και ήταν ένας από τους κορυφαίους στρατηγούς του Αβριλιανού. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε όμως λίγο πιο πίσω για να εξηγήσουμε για τους διωγμούς του. Και τους διωγμούς που υπέστησαν οι χριστιανοί και θα φτάσουμε μέχρι την εποχή του Αβριλιανού, του μεγάλου αυτοκράτου Αβριλιανού, πολύ λίγο γνωστό στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Χριστός σκοτώνεται γύρω στο 33 μετά Χριστό. Οι περισσότερες πηγές τον δίνουν ότι σκοτώνεται γύρω στο 33 μετά Χριστό. Ο πρώτος διωγμός έγινε το 64 μετά Χριστό επί Νέρωνα. Με τις μεγάλες φωτιές βρήκαν τον αποδομποποιέον δράγων τους χριστιανούς. Και κατόπιν ο Μάρκος Αβρίλιος κάνει κάποιες διώξεις στον Άγιο Πολύκαρπο της Μύρνης και τα λοιπά και άλλους. Κάνει και αρκετές διώξεις ο Σέπτιμος Σεβίρος και η διαδόχη του. Ο γιος του Σέπτιμου Σεβίρου ήταν λεγόμενος Καρακάλα. Ο Αντώνιος Καρακάλα ήταν ένας πολύ σκληρός δικτάτορας, σαν αυτοκράτορας, αλλά έκανε κάτι που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας, έναν εδίκτο. Το λεγόμενο δίκτυο του Καρακάλα, γύρω στο 224. Όσοι ήταν ελεύθεροι πολίτες, Έλληνες ήταν, Ρωμαίοι ήταν, Ιταλοί, Κέλτες, Γερμανοί κτλ., είχαν το δικαίωμα να είναι Ρωμαίοι πολίτες. Είχαν ίσα δικαιώματα με τους Ρωμαίους και τους Ιταλούς. Και από εκεί, όταν πήραν πλέον αυτοί δικαιώματα, σαν Ρωμαίοι πολίτες, περνούσαν πιο εύκολα ξένες ιδέες, ξένες ισότητες και έθιμα κτλ. Μία από αυτές είναι και ο χριστιανισμός. Από το έδειχτον του Καρακάλα και μετά άρχισε να παίρνει φόρα, να πάρει τα πάνω του χριστιανισμός. Κυρίως στους Ρωμαίους που ζούσαν στα ανατολικά κομμάτια. Τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τη Μικρά Ασία κτλ. Όπως και την εποχή εκείνη είχαν πάρει και τα πάνω τους οι μεθραϊστές, οι λάτρες του ήλιου. Του Μπαλ, του Μύθρα κτλ. Λοιπόν, τώρα γίνεται ένας φίλος πόλεμος. Πεθαίνει ο Καρακάλα. Αναλαμβάνει ένας ο Μακρίνος, τον Μακρίνο τον σκοτώνουν και αναλαμβάνει την εξουσία ο Ελαγάβαλος. Ο Ελαγάβαλος, ο οποίος ήταν ανιψιός του Σέπτιμου Σεβίρου, τι έκανε αυτός. Αυτός εισήγαγε τη λατρεία του Θεού Ήλιου, του Ελακάπαλ. Αυτός ήταν Σύριος, ήταν από την πόλη Χόμς, στην Έμεσα, Χόμς, της Συρίας. Και εκεί το κύριο μέλημα του, αυτός 4 χρόνια όλων έκανε. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν στο ναό του Ήλιου, του ναού του Μπαάλ, εξού και Ελαγκάπαλ. Και έκανε τον ήλιο, λατρεία του ήλιου. Και ο κόσμος, οι λεγιώνες της Ανατολής, κυρίως άρχισαν να λατρεύουν τον ήλιο. Αλλά αυτός δολοφονήθηκε γιατί έκανε άλλα κόρπα. Πήγε να δολοφονήσει τον ξάδερφό του. Το διανέχεται ο ξάδερφός του ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος Σεβίρος. Ο Αλέξανδρος Σεβίρος ήταν ένας διανούμενος, ήταν διανούμενος και ήταν φιλικά προσκύμενος, ο πρώτος αυτοκράτορας, φιλικά προσκύμενος προς τους χριστιανούς. Ο Αλέξανδρος Σεβίρος. Και αυτός Σύριος. Συροφινική καταγωγή. Λοιπόν. Αυτός δυστυχώς τηλεφωνείται από κάποιους στρατηγούς και ξεκινούν για περίπου 50 χρόνια η λεγόμενη εποχή της αναρχίας, όπου οι Πρετοριανοί ρίχναν τον ένα, ρίχναν τον άλλο, βάζαν τον άλλο. Χαμός. Και την εποχή εκείνη της κρίσης, μιλάμε και τον Τρίτο Αιώνα μετά Χριστό. Έτσι. Ο Αλέξανδρος Σεβίρος πεθάνει και στο 332. Δύο πράγματα γίνονται. Έρχεται η άνοδος της Περσικής Αυτοκρατορίας, παρακαλώ. Η Παρθική Αυτοκρατορία διαδέχεται η Περσική Αυτοκρατορία, οι Σασανίδες, που σημαίνει ότι δέχεται πίεση από την Ανατολή. Από το βορρά έρχονται γερμανικά και σχηθικά και σαρματικά φύλλα, σχηθοϊρανογερμανοί, και κάνουν συνεχώς διαδίες. Και υπάρχει και συνεχώς φίλος πόλεμος, άρα η Ρώμη είναι υπό κατάρρευση πραγματικά. Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Σεβίρου, η Ρώμη είναι υπό κατάρρευση. Και υπήρχε και οικονομική κατάρρευση και υπήρχε και πληθωρισμός. Και σε αυτό το πλαίσιο πήραν το πάνω τους και με το έδειχτο του Καρακάλα που πήραν ξένοι ίδια δικαιώματα με τους Ρωμαίους και τους Ιταλούς και φέραν ξένες ιδέες κτλ. Άρα ο χριστιανισμός και ο μυθραϊσμός μαζί με το
παγανισμό, ας πούμε, τον επίσημο παγανισμό, ήταν στην άνοδο. Βγαίνουν διάφοροι αδύναμοι αυτοκράτορες, όπως το Δέκιο. Ο Δέκιος ήταν ένας ο οποίος άρχισε να σκοτώνει πάρα πολλούς χριστιανούς. Δύο χρόνια έκανε όλο και όλο ο Δέκιος. 249-250. Μέσα αυτά τα 1,5-2 χρόνια σκότωσε χιλιάδες χριστιανούς. Τους βάζει μάλιστα και να υπογράφουν ένα συμβόλαιο ότι αν δεν είσαι χριστιανός, σε χτελούμε, σε κάνουμε, ξέρω, Δέκιος. Και το σκοτώνεται σε μια μάχη με τους Γερμανούς. Λοιπόν, μετά εμφανίζεται ένας ο οποίος προσπάθησε να ξαναεπαναφέρει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γενικά τους Γερμανούς, τους Πέρσες κτλ. Αυτός είναι ο Αυριλιανός. Ο Μέγας Αυτοκράτορας, ένας πολύ μεγάλος, είναι γνωστός επίσης ως ο άνθρωπος που κατάστησε την Παλμύρα και σκότωσε και πήραν εχμάλωτο την Ζηνοβία, την περίφημη Ζηνοβία, ο Αυριλιανός. Ωραία. Και σε αυτήν την περίοδο γεννιέται ο Κωνσταντίνος. Έτσι, δηλαδή είναι η κρίση, είναι η χρυσή εποχή των Αντωνίνων, του Οκτάβιου κτλ. Υπάρχει την κρίση και υπάρχει η σχετική άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ναι, ναι, ναι. Τι? Εμάς, ναι. Καλό είναι να μην πούμε τα χέρια. Εντάξει. Ναι. Και γεννιέται σε αυτήν την περίοδο, την εποχή του Μεγάλου Αυριλιανού, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Και ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός, ο πατέρας του, ήταν ένας από τους στρατηγούς. Μετά τον Αυριλιανό είναι ένας πολύ ισχυρός αυτοκράτορας, ο Πρόβος. Και αυτός νικάει τους εξωτερικούς εχθρούς, Γερμανούς, Πέρσες κτλ. Αλλά δολοφονείται. Μετά εμφανίζεται ο Κάρος, ο Καρίνος, μια οικογένεια. Ο ένας σκοτώνεται από κεραυνόν, ο άλλος σκοτώνεται με τον γαμπρό του κτλ. Λοιπόν, και τότε εμφανίζεται το 285 μια μεγάλη μορφή που έκανε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν το πρόσωπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Διοκλητιανός. Ο Διοκλητιανός, γιατί είναι πολύ γνωστός ο Διοκλητιανός? Για τους μεγάλους διωγμούς κατά των χριστιανών. Και συγκεκριμένα, οι διωγμοί του ξεκίνησαν 23 Φεβρουαρίου του 303. Και εκεί, αυτούς που γιορτάζουμε σήμερα, οι περισσότεροι από τους Αγίους που γιορτάζουμε σήμερα, οι Ορθόδοξοι, οι Καθολικοί κτλ., είναι την εποχή του Διοκλητιανού. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Γεώργιος. Ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού ο Άγιος Γεώργιος. Εκτελέστηκε διότι δεν ανακάλεσε την πίστη του. Ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο αρχηγός του τάγματος των Ανικήτων και διοικητής της Θεσσαλονίκης. Μαρτύρησε εκεί, 304-305, κάπου εκεί. Και έκτοτε βάλαν οι Βυζαντινοί διάφορους μύθους ότι προστάτευαν την πόλη, ήταν το όραμά του κτλ. Ένας άλλος ήταν ο Άγιος Κυριάκος. Γιορτάζουν και οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι. Ο Πάπας της Ρώμης ο Μαρκελίνος, ο Πάπας της Ρώμης ο Κάιος. Ο Σεβαστιανός αρχηγός των Πετοριανών. Αρχηγός των Πατεριανών είναι πολύ ψηλή θέση. Και αυτός. Η έδρα του Διοκλητιανού είχε γίνει η Νικομίδια. Ο Διοκλητιανός τι είχε κάνει ο Διοκλητιανός? Είχε κάνει ένα καινούριο σύστημα για να ελέγξει τους όλους αυτούς τους επαναστάτες, την επόμενη τετραρχία. Τετραρχία, η οποία την κατέργησε ενώ ο Κωνσταντίνος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η τετραρχία, όπου ο ίδιος ήταν ο αυτοκράτορας, ο λεγόμενος Αύγουστος. Όχι Κεσσεράς, Αύγουστος. Ο νούμερο 2 ήταν ο φίλος του Μαξίμινος Ιχούλιος, και αυτός ο δεύτερος Αύγουστος, και ο κάθε Αύγουστος είχε από κάτω έναν Κέσσερα. Ωραία. Ο Κέσσερας που ήταν από κάτω, ένας από τους δύο Κέσσερες, δηλαδή ένας από τους τέσσερις πιο ισχυρούς ανθρώπους της αυτοκρατορίας, ήταν ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός, ο πατέρας του Κωνσταντίνου, η οποία η έδρα του ήταν στο Τριέρ της Γερμανίας. Τρεβέρι, Τριέρ στη Γερμανία. Αν πάτε σήμερα στο Τρεβέρι στη Γερμανία, θα δείτε λουτρά, θα δείτε ναούς, θα δείτε. Όλα αυτά είναι του πατέρα του Κωνσταντίνου, του Κωνσταντίνου του Χλωρού. Ωραία. Λοιπόν, άλλοι που διωχτήκανε, πολύ διάσημοι, ήταν ο Άγιος Νικόλαος φυλακίστηκε. Ο Άγιος Νικόλαος είναι αυτό που γιορτάζουν οι Καθολικοί ως Σαϊν Νίκολα. Ο Άγιος Νικόλαος που έφερε τα δώρα, δεν λένε ο Άγιος Βασίλης, δεν είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αυτός είχε φυλακιστεί. Ήταν επίσκοπος της Μοίρας, μιας πόλης της Μικράς Ασίας. Φυλακίστηκε, αλλά δεν εκτελέστηκε. Σάντα Κλάους. Ναι, ναι. Ο Σαϊν Νίκολας είναι ο. Σαϊν που ήταν με τα. Με τους θάλαντους και τα λοιπά, στο μύθο. Αυτός είχε φυλακιστεί την εποχή, αλλά δεν τον εκτελέσαν. Το βασάνισε, ξέρω εγώ, το είχαν σε έναν κελί, με ελάχιστα τρόφιμα κτλ. Όλα αυτά τα περιγράφει ο Άγιος. Υπάρχει ένα βιβλίο, ο Σιμεών ο Μεταφραστής Βυζαντινού, που περιγράφει όλους αυτούς τους μάρτυρες. Και οι περισσότεροι είναι εκείνη την περίοδο. Η Εφημία είναι η κόρη κάποιου συμβητικού, του Φιλόφρονα. Την έφαγε μια αρκούδα, ξέρω εγώ. Στην Νικομίδια, η οποία ήταν η έδρα του Διοκλητιανού,
Κάηκε η εκκλησία, κάψανε τα έγγραφα, κάψανε τα βιβλία, του θησαυρού του οικοποιήθηκε και το πέλα για το, για το μπήκα στο, στο ταμείο το, του κράτους. Ο Σέργιος και ο Βάχος. Ο Σέργιος και ο Βάχος ήταν δύο αξιωματικοί του Ρωμαϊκού στρατού. Οι οποίοι δήθαν ήταν ομάδα, του έβγαλαν ο Μπεξής ότι είναι ομοφυλόφιλοι, δήθαν και ανοησίες και τρίχες κατσαρές. Ήταν δύο αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι ήταν τόσο αδερφοποιημένοι που προτίμησαν να πεθάνουν για την πίστη του, το μαρτύριο. Και ο, πώς το λένε, και ένας άλλος επίσκοπος της Νικομήδιας, Άνθυμος νομίζω και άλλοι πολλοί. Την περίοδο αυτή είναι από 23 Φεβρουαρίου του 303 μέχρι περίπου την εποχή που, που έχει το 305 που παραιτείται ο Διοκλητιανός. Λοιπόν, τώρα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου τώρα, ο Κωνσταντίνος Χλωρός, όπως είχε πει, δικούσε κυρίως τη Γερμανία, τη Γαλατία και τη Βρετανία. Το 296 αυτός πολεμούσε με τους είχαν έρθει οι γερμανικές ορδές, οι Σέβαλες στη Γαλατία. Αυτός τον νίκησαν κατά κρύβια σε μια μάχη και αυτός κατέφυγε στην πόλη, νομίζω στην Αλελάτη, στο Άρ, νομίζω. Το και τον τραβήξαμε ένα άκουτο, τον τραβήξαμε, ήταν οι Γερμανοί, νικήσαν τους Ρωμαίους, τον τραβήξαμε πάνω με ένα σκηνή στην πόλη. Και μετά κάνουν μια έξοδο και τους φάζουν όλους. Εθνιαστική είναι οι Ρωμαίοι. Και έτσι έγινε, πήραν τα πάνω του ο Κωνσταντίνος, ο Χλωρός, ο πατέρας. Λοιπόν, η προπαγάνδα χριστιανική λέει πως ήταν κρύφο χριστιανός. Δεν το ξέρουμε αυτό αν ήταν όντως χριστιανός. Πάντως ήταν πολύ πιο μιλήχιος σύγκριση με τους άλλους. Α, και αυτός που έκανε τις περισσότερους διώκουμους, αυτός που πίεζε περισσότερο τον Διοκλητιανό, ήταν ο Γαλεριανός. Τα περισσότερα αρχαία που θα δούμε σε Θεσσαλονίκη ποιο είναι, η αψίδα του Γαλεριανού, ο Γαλέριος ήταν Κέσσερας, ήταν ο νούμερο 4, ήταν Κέσσερας όπως ήταν και ο πατέρας του Κωνσταντίνου. Έτσι, αυτός είναι που πίεζε, αυτός είναι ο ηθικός αυτουργός των περισσότερων διωγμών των χριστιανών. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, γίνονται διάφοροι πόλεμοι με διάφορους επαναστάτες, με Γερμανούς, Μπεκέτες κτλ. Το 305, αλλά η αυτοκρατορία αυτό το σύστημα κρατά 305 χρόνια. 20 χρόνια περίπου. 20 χρόνια ακριβώς ο Διοκλητιανός. Ο Διοκλητιανός κάνει και κάτι άλλο επίσης. Που θα μπορούσε να σοκάρει τους χριστιανούς και μη. Ανάγκασε τον κόσμο να του φυλάνε την πορφύρα. Να προσκυνάνε και να του φυλάνε την πορφύρα και να θεωρείται ο ίδιος Θεός. Αυτό το σύστημα. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο. Ο Οκταβιανός Αύγουστος είχε ιδρύσει το λεγόμενο Principate, το Πριγκιπάτο, όπου κανονικά ήταν ισότιμος πολίτης, απλά είχε το λεγόμενο Tribunal, ήταν ένας συγκριτικός όπως και άλλοι, απλά είχε την εξουσία του Tribunal και από εκεί μπορούσε να κάνει βίντεο κτλ. Αυτός το έκανε εντελώς. Είμαι Θεός, είμαι αυτός και μου φυλάτε και τα πορφύρια, μου φυλάτε τα αχτυλίδια κτλ. Αυτό σόκαρε, όχι, τους χριστιανούς και εμείς. Λοιπόν, το 305 μετά από 20 χρόνια άνοδος, η Ρώμη άρχισε να πάνε τα πάνω της πάλι, και από πλούτο και από αυτά, πέρα από τα σφαγεία στον Χριστιανό. Το 305 ο Διοκλητιανός κάνει κάτι που δεν το έκανε κανένας αυτοκράτορας ούτε πριν ούτε μετά. Τι έκανε ο Διοκλητιανός το 305 μετά από 20 χρόνια. Είναι ο μοναδικός αυτοκράτορας που παραιτήθηκε από την εξουσία. Και προτίμησε, λέει, να πάει στο Split στην Κροατία, στο Split της Κροατίας. Υπάρχει τώρα ένα τουράστιο, είναι θέρετρο που πάνε χιλιάδες Χριστιανοί, στο Σπίτι, στην Κροατία. Λοιπόν, και εκεί, όπου σώζεται ένα μεγάλο μέρος του παλιού του και προτίμησε να φυτεύει η λάχανα μετά από τις χρόνια. Λέει παρετούμε, λέει άσου να σκοτώνουν μόνοι τους και πάω εκεί να κάνω αυτό. Λοιπόν, όταν, πριν παραιτηθεί ο Διοκλητιανός, είχε πάρει ως όμηρο ουσιαστικά έναν όμηρο σε χρυσό κλουβί, ποιον, τον Κωνσταντίνο Ω. Ανάγκασε τον πατέρα του Κωνσταντίνο Χλωρών, ο οποίος ήταν Κέσσερας τότε, δηλαδή ο νούμερο 4. Τον πάρει όμηρο σε χρυσό κουλουβί. Λοιπόν, σε αυτή την ομηρία ο Κωνσταντίνος είχε μαθητεύσει σε διάφορους σοφούς, φιλόσοφους της εποχής. Σίγουρα ένα διάστημα της παιδικής του ηλικίας την πέρασε και στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες, στην Ιουδαία της εποχής. Και κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνος είχε πάει στα βόρεια σύνορα, Βουλγαρία, Ρουμανία, εκεί στα σύνορα του Ντούναμι και πολέμησε τους Σαρμάτες. Ο ίδιος πολέμησε σώμα με σκήθες, σκηθικά φύλλα. Και τους έβαζε κάτω και αυτά. Άρα πήρε δόξα από εκεί, πήρε μόρφωση, είχε αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία κτλ. Τα πάντα. Ήταν και Ρωμαλαίος, είχε πάρει και πύρνα από στρατιωτικά. Λοιπόν, και λίγο μετά, και όταν παραιτήθηκε ο Διοκλητιανός το 305, δημιουργείται μια νέα τεταρχία. Ο Κωνσταντίνος ο πατέρας του πλέον, ήταν άρρωστος βέβαια, ήταν ασθενής από στα τέλη του, αλλά έγινε αυτός Αύγουστος. Άρα είναι ο νούμερο 1. Νούμερο 2 είναι ο Γαλεριανός, αυτός που έσβαζε τους χριστιανούς στη Θεσσαλονίκη. Άρα έχουμε το Τριέρ,
της Γερμανίας και τη Θεσσαλονίκη είναι τα δύο κέντρα του κόσμου. Και κάτω από αυτούς είναι ο Μαξίμινες Δάια και ο Σεβίλος, δύο αξιωματικοί που πήραν το ψηλό αξιώμα. Ο Κωνσταντίνος το 305 με 306 δραπετεύει από το χρυσό κλουβί, έτσι, ακούς Δήμου. Ήταν εχμάλωτο σε ένα χρυσό κλουβί, είχε τα πάντα. Διδασκάλους, ήταν στρατιώτη, τα πάντα, αλλά δεν μπορούσε να φύγει. Έτσι. Και δραπέτευσε. Μάλιστα είχαν σταθεί κάποιοι να τον δολοφονήσουν τον Κωνσταντίνο. Κάποιοι πράκτορες, τα λοιπά, τους διέφυγε με ανάλογο. Και ξαφνικά πάει, βρίσκεται σε μια πόλη της Βόρειας Αγγλίας που λέγεται Εβοράκουμ, το York, το σημερινό York της Αγγλίας. Όπου είναι και τα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Και στο York υπάρχει και ένα τεράστιο άγαλμα του Κωνσταντίνου με τον πατέρα κτλ. Τον τιμάνε. Και εκεί είχε νικήσει τους πίχτες, τους Σκοτσέζους Κέλτες, τους νίκησε ο πατέρας του και πέθανε το 306. Όταν πέθανε ο πατέρας του, του Κωνσταντίνου, τα στρατεύματα της York, του Εβοράκουμ στη Βόρεια Αγγλία, τι κάνουνε, τον αναγύριξαν Αύγουστο, 4. Ωραία. Το 306 στη Ρώμη, ο Μαξέντιος τώρα, ο Μαξέντιος ήταν ο γιος του Μαξίμινος Ερκούλιος, ο οποίος αναγκάστηκε, ήταν και αυτός Αύγουστος, αλλά αναγκάστηκε και αυτός να παραιτηθεί από την εξουσία. Έτσι, το 305. Δηλαδή μόλις λίγους μήνες πριν. Ο γιος αυτού, ο Μαξέντιος, έκανε ένα δύο πραξικόπημα, κατάλαβε τη Ρώμη και έγινε αυτοκράτορας Ιταλίας, Κορσικής, Σικελίας, Αφρικής και λίγο άρχισε αυτά. Είχε ένα τμήμα της αυτοκρατορίας. Όχι μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας, ένα τμήμα της αυτοκρατορίας. Λοιπόν, αμέσως ο Μαξέντιος άρχισε τον διωγμό των χριστιανών ξανά, σκότωνε χριστιανούς, λέγεται πως βίαζε γυναίκες των συγκλητικών, έπαιρνε όποια γυναίκα ήθελε την έκανε σεξ μαζί της κτλ. Ήταν σκληρός κτλ. Και αμέσως ήταν όλοι εναντίον του Μαξέντιου. Δηλαδή δεν είναι τόσο ο Κωνσταντίνος που το διάλυσε στρατιωτικά, όπως θα δούμε σε λίγο, ήταν όλοι εναντίον του. Ο Γαλιαριανός ήταν εναντίον του. Περισσότερο από τον Κωνσταντίνο που ήταν στην Γαλατία και στην. Ο Γαλιαριανός, αυτοκράτορας, ο Αύγουστος δηλαδή, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη, στείλε το στρατηγό του τον Σεβίρο να καταλάβει την Ιταλία και να διώξει τον Μαξέντιο με την εξουσία. Ο Μαξέντιος τι κάνει, δωροδοκεί τον Σεβίρο, τους στρατιώτες του και τον συλλαμβάνουν και τον εκτελούν. Μετά πηγαίνει ο ίδιος ο Γαλιαριανός στην Βόρεια Ιταλία, τον εγκαταλείπουν τους στρατιώτες του και προχωρεί. Τότε έρχεται ο Κωνσταντίνος εντωμεταξύ νικά και τους Γερμανούς που εισέβαλε στην Γαλατία, όπως έκανε και ο πατέρας του. Λοιπόν, και μετά ο Μαξιμιανός, του οποίου ο γιος ήταν στην Ρώμη, ο δικτάτορας, παντρεύει την κόρη του, την αδερφή του Μαξέντιου δηλαδή, με τον Κωνσταντίνο, τη Φάουστα. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε τώρα τον Κωνσταντίνο και τον γαμπρό του στη Ρώμη, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συγκρουστούν. Και ο Γαλιαριανός, ο οποίος πεθαίνει αρρωστά και πεθαίνει, βάζει διάδοχόν του τον Λικίνιο. Ο Λικίνιος, όπως θα δούμε, είναι ένας ο οποίος θα παίξει μεγάλο ρόλο στους εμφύλιους πόλεμους που θα ακολουθήσουν. Ο Γαλιαριανός πεθαίνει, ο Διοκλητιανός βγαίνει από το παλάτι του για να διορίσουν τον Λικίνιανό. Παρακαλάνε όλοι τον Διοκλητιανό να αναλάβει την εξουσία του, ότι βλέπουν τα σύννεφα του πολέμου να πλησιάζουν. Ξεκινούν νέα κύματα εμφύλιων πολέμων. Ο Διοκλητιανός λέει το περίφημο: προτιμώ να φυτεύω λάχανα στον κήπο του, στο παλάτι μου, στο Σπλίτ, στην Κροατία. Έτσι. Να φυτεύω λάχανα. Λοιπόν. Και τότε, και μετά λίγο μετά πεθαίνει αυτός. Πεθαίνει ο Γαλιαριανός, πεθαίνει ο Διοκλητιανός. Ο πατέρας τώρα, ο Μαξίμιν Ερκουλιάνος, ο οποίος προσπαθεί να σκοτώσει και το γιο του το Μαξέντιο και τον Κωνσταντίνο. Ο οποίος είναι και γαμπρός του. Αυτό δεν είναι τρελό. Η σύγκριτος επίσημη τι έκανε. Τον κατήργησε, τον έκανε ιντανάτιο, δηλαδή είσαι αιώνια καταραμένος και τον αναγκάσε να αυτοκτονήσει. Πέθανε συντροπιασμένος. Πούλησε και τον πατέρα του και τον γαμπρό. Και τώρα έρχεται το 312, η γνωστή, που είναι και το κυρίως θέμα μας τώρα. Το 312 είναι η μάχη της Μούλβας Γέφυρας, που είναι και το κυρίως θέμα που θα μιλήσουμε. Εισβάλλει στη Βόρεια Ιταλία, εντάξει είναι και αποσταλεί και η Βόρεια Αφρική από τον Μαξέντιο, αλλά αυτός ουσιαστικά έχει μόνο την Ιταλία και τις Άλπες, δεν είναι μεγάλο αυτός ο Μαξέντιος. Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει την Γαλατία, την Γερμανία, την Αγγλία, έχει τους πιο επίλεκτους στρατιώτες, Γερμανούς, Κέλτες Γερμανούς κτλ. Τα θηρία, δύο μέτρα θηρία. Λοιπόν, νικά τους στρατηγούς του στην. Καταλαβαίνει την πόλη Σούεσα, τον νικά και στη Βερόνα και φτάνει έξω από τα τείχη της Ρώμης. Και φτάνουμε τώρα στο περίφημο όραμα. Ο Κωνσταντίνος ακόμη δεν ήταν χριστιανός ακόμη. Όπως βλέπουμε, είχε βγάλει την εποχή εκείνη διάφορα μετάλλια με το Sol Invictus. Τον ίδιο, το Πα, πίστευε. Όπως πίστευε και ο Αυρελιανός. Α,
Ο Αυριανός που είχαμε μπει πριν, που, την εποχή που είχε γεννηθεί, ήταν λάτρης του ήγιου. Μυθραϊστής ήταν. Τον Παν πίστευε στον ήγιο. Του είδαν και Αλακάπαλ και όλοι αυτοί. Λοιπόν, ήταν Sol Invictus, ήταν ο ήγιος. Λοιπόν, στις εξαιρετίες του υπήρχε ένας μοναχός, τον οποίο λέγανε Λακτάντιο, ελάχιστα γνωστός. Ο Λακτάντιος έγραψε ένα βιβλίο το οποίο, αν σας πω, δεν το έχω βρει ακόμη. Τόσα χρόνια το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Είναι το Persecutorum Christianum. Οι καταδιώκοντας χριστιανούς. Γράφει κανονικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καταδιώκοντας χριστιανούς. Λοιπόν, και εκεί ο Λακτάντιος έπεισε τον Κωνσταντίνο τον Μέγα ότι αν βάλουν στο λάβαρο το χειρό, τα πρώτα δύο γράμματα του χριστιανισμού, και αν βάλουν και στις σπίδες τους, στις στρατιώτες, το χειρό, με άσπρα αυτά, έχει μαγικές δυνάμεις. Γι' αυτό πίστεψε ότι όντως το χειρό, στα λάβαρα και στα σπίδες και τα λοιπά, και σε όπλα και σε λαχλίδια και τα λοιπά, έχει μαγικές δυνάμεις. Αφού μέχρι στιγμής τον νίκησε στη Βερόνα, τον νίκησε και στη Σουέσα και τα λοιπά, λοιπόν, και φτάνει έξω από τη Ρώμη. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το Σωζόμενο. Το Σωζόμενο, ένα πατέρα της Εκκλησίας, Σωζόμενος, έτσι, πατέρα της Εκκλησίας, που λέει για το όραμα. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάστηκε, στον Κωνσταντίνο δηλαδή, και έδειξε το σύμβολο του Σταυρού και τον διέταξε να φτιάξει ομοίο κρατόχη στους πολέμους, βοηθών και ικανών να του προσφέρει την νίκη. Ο Ευσέβιος, ο Κεσάριας είναι από αυτούς που διαμορφώσουν τον χριστιανισμό, στο συνέδριο της νίκης που θα δούμε σε λίγο, ισχυρίζεται ότι άκουσε τον ίδιο τον βασιλιά, τον Κωνσταντίνο δηλαδή, να του λέει με όρκο ότι κατά το μεσημέρι, και ενώ ο ίδιος άρχισε να κατεβαίνει, είδε στον ουρανό αυτός και οι στρατιώτες που ήταν μαζί του, τρόπιο από φως και μαζί με αυτόν επιγραφή, η οποία έλεγε με αυτό νίκα. Ή εν τούτο νίκα. Εν τούτο νίκα. Αυτό είναι μετάφραση. Το με αυτό νίκα είναι μετάφραση νεοελληνική. Το αρχαίο που είναι δίπλα εδώ είναι τούτο νίκα. Έτσι στο κείμενο του αρχαίου. Γενικώς έχουν και το αρχαίο. Λοιπόν. Αυτό το θαύμα δηλαδή συνέβη κατά την πορεία. Και ενώ προχωρούσε κάποιοι μαζί με το στρατό, ενώ σκεφτόταν τι να σημαίνει, ήρθε η νύχτα. Και την ώρα που κοιμόταν εμφανίστηκε ο Χριστός μαζί με το σημείο που φάνηκε στον ουρανό και διέταξε να κατασκευάσει ομοίωμα του και να το χρησιμοποιεί σαν προστασία στις μάχες κατά των εχθρών. Δηλαδή πίστηκε από το Λακτάντιο, πιθανώς και από τον Ευσέβιο, ότι είναι μαγικό αυτό το χείρο, το σύμβολο στα σπίδες και στα λάβρα κτλ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν χρειαζόταν πλέον ερμηνεία, αλλά είχε δειχθεί ολοφάνερα στον βασιλιά τι πρέπει να πιστεύει για τον Θεό, όταν ξημέρωσε, κάλεσε τους ιερείς του Χριστού και τους ρώτησε για το δόγμα. Αυτοί παρουσιάζουν τα τερά βιβλία, εξηγούσαν τα περί Χριστού και απέδειξαν ότι πριν από την πραγματοποίηση του σε γεγονότα αυτά είχαν προβλεφθεί σαφώς από τους προφήτες. Το σημείο που του εμφανίστηκε έλεγαν ότι είναι σύμβολο της νίκης κατά του Άδη, την οποία πέτυχε ο Χριστός αφού ήρθε στους ανθρώπους με το να σταυρωθεί, να πεθάνει, να αναστηθεί μέσα σε τρεις μέρες. Σύμφωνα με αυτά, του είπαν, έλπιζε μετά την απαλλαγή από αυτή τη ζωή, στο τέλος της παρούσης εποχής, θα αναστηθούν όλοι οι ανθρώποι και θα γίνουν αθάνατοι, άλλοι και να ανταμυθούν για τα καλό που πράξαν στη ζωή του. Και άλλοι να τιμωρηθούν για τα κακό κτλ. Και έκανε και κάνει το σήμα κτλ. Λοιπόν, και φτάνουν έξω από τη Ρώμη που λέτε, είμαστε τώρα στο 27 Οκτωβρίου του 312, έτσι. Είμαστε έξω, είναι ο στρατός του Κωνσταντίνου έξω από τη Ρώμη και είναι και ο Μαξένιος οχυρωμένος μέσα στην πόλη. Τώρα δεν είναι ακριβώς σίγουρο τι έγινε. Πάντως ο Κωνσταντίνος, ο Μαξένιος που ήταν μέσα στη Ρώμη, ήθελε να τραβήξει τη γέφυρα για να παρασύρει τους στρατιώτες του Κωνσταντινού και να πνιγούν και τα λοιπά και να κάνει μια ανέφοδο και τα λοιπά. Αλλά τα σχέδια, αλλά κάπως αλλιώς το φαινόμενο και βρέθηκε αυτός μέσα στο ποτάμι νεκρός. Η γέφυρα έπεσε πριν έρθουν τα συνδέματα του Κωνσταντίνου. Και βρίσκεται αυτός μέσα στον ποταμό πληγμένος, ο Μαξέντιος. Ο Μαξέντιος που ήταν έτσι. Ο γιος του Μαξίμινου Ερκούλιους, του Αυγούστου. Και το 312 τελειώνει ο φίλος αυτός, η πρώτη σειρά εμφυλίων πολέμων. Ο Κωνσταντίνος ακόμη δεν είναι χριστιανός, όπως βλέπουμε, θα κάνει ένα θρίαμβο, θα κάνει το λεγόμενο... Πώς είστε έχετε πάει στη Ρώμη? Εγώ έχω πάει πολλές φορές. Ρώμη. Ο Πρόεδρος έχει πάει, εγώ έχω πάει. Από εσάς, Ρώμη. Δεν υπάρχει λίγο η αψίδα του θρίαμβου του Κωνσταντίνου. Κοντά στο Κολοσσέο, πολύ κοντά στο Κολοσσέο, λίγα μέτρα από το Κολοσσέο. Αυτό είναι όλο παγανιστικά σύμβολα. Το οποίο έγινε 2-3 χρόνια μετά τη μάχη της Μούρης Γέφυρας. Άρα το 314-315 που είχε χτιστεί ήταν ακόμη παγανιστής, ηλιολάτρης ήταν ακόμη. Λοιπόν, τώρα,
αφού πεθαίνει και όλη η παγιά γενναία, ο Διοκλητιανός, ο Γαλέριος και όλοι αυτοί, πεθαίνει και ο Μαξέντιος, ο νούμερο 2 στην εξουσία ποιος είναι? Ποιος είχε να κηρυχτεί μετά τον Γαλέριο, συν αυτοκράτορας κτλ. Τον οποίο βγήκε από τον πλάτη του και ο Διοκλητιανός και ο Μαξίμιος Ερκούλης να τον χρήσουν, ο Λυκίνιος. Άρα η αυτοκρατορία τώρα είναι χωρισμένη στα δύο. Κωνσταντίνος στη Δύση, Λυκίνιος στην Ανατολή. Τι μας θυμίζει αυτό? Μας θυμίζει την εποχή που ήταν ο Μάρκος Αντώνης με τον Οκταβιανό, την εποχή που... Κωνσταντίνος λοιπόν στην Ανατολή. Κωνσταντίνος ήταν στη Δύση, στη Ρώμη ήταν, και στην Καλαδία και αυτά. Στα θέματα ήταν όλοι Γερμανοί και άλλοι. Λοιπόν, και στην Ανατολή ήταν ο Λυκίνιος. Μας θυμίζει την εποχή που ήταν να χτυπηθεί ο Οκταβιανός Αύγουστος με τον Μάρκο Αντώνιο, εποχή της Κλεοπάτρας. Μας θυμίζει αυτές τις εποχές. Βέβαια, 300 χρόνια μετά. Ο εφήλιος πόλεμος δεν άργησε και πολύ να έρθει. Μόλις το 315, διότι δεν δεχτήκαν να διορίσουν τον ένα κάποιο Βασιάνους στην αυτοκάτορα, ένα στρατηγό, το 315 τα στρατεύματα του Κωνσταντίνου του Μέγα και του Λυκίνιου σφάζονται στη μάχη του Κίβαλε και της Μαλδίας. Χιλιάδες νεκροί. Και γίνεται ένας συμβασμός, κανένας δεν νικάει, χιλιάδες νεκροί, και γίνεται συμβασμός ότι θα διαδεχτούν ο γιος του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος, από τη μία μεριά και από την άλλη ο Λυκίνιος, ο νεότερος, ο γιος του Λυκίνιου. Έγινε ένας συμβασμός. Και αυτό δεν κάτισε και πάρα πολύ. Το 324 ξεκινά ξανά μια νέα σειρά από εφήλιων πολέμων, όπου ο Κρίσπος, ο άλλος γιος του Κωνσταντίνου, νικά το στόλο του Λυκίνιου κοντά στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται μάχη της Χρυσούπολης, η μάχη της Χαλκιδόνας, ηττείται ο Λυκίνιος, καταφεύγει στην Νικομίδια. Η Νικομίδια, όπως είχαμε πει, ήταν το παλάτι, ήταν η έδρα του Διοκλητιανού παλιότερα. Τον πληροφορούν μέσα στην πόλη, μέσα στο παλάτι, και κάποια στιγμή παραδίδεται. Κατά μία εκδοχή, του δίνουν ένα είδος ασυλίας. Η Φαουστίνα τένενε, η σύζυγος του Κωνσταντίνου, έπρεπε να του δώσει μια άφεση αμαρτιών. Κατά μία εκδοχή, το στείλανε σε ένα χτίμα στην Καπαδοκία, στην άλλη, τον είχαν σε Θεσσαλονίκη, σε μια βίλα, φυλακισμένο. Και στον επόμενο έτος, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν, πώς το λένε, φοβόταν τους πάντες, ήταν πολύ καχυπότος, εξάλλου είχε γίνει τόσο πολύ εμφύλη πόλεμη, διατάσσει την εκτέλεση, παραβαίνει τους όρκους που είχε δώσει και στην αδελφή του και στη γυναίκα του, συγγνώμη, και εκτελεί το Λυκίνιο. Το βγάζουν από τη βίλα του, από τη Θεσσαλονίκη, μια από την Καπαδοκία που ήταν, και τον εκτελούν οι Πρετοριανοί φρουροί. Και πάει ο Λυκίνιος. Τώρα ο Κωνσταντίνος πλέον είναι ο μονάρχης. Είναι απόλυτος άρχοντας. Δεν υπάρχει ούτε διαρχία, ούτε τεραρχία, ούτε Αύγουστη, ούτε Κέσσερες. Είναι μόνο αυτός και η οικογένειά του. Λοιπόν, όταν σβήνει από την ιστορία και ο Λυκίνιος και όλοι οι άλλοι, για τις διεκδικές του θρόνου, τι κάνει, που αλλάζει την... Κάτι κάνει ο... Α! Θα με συγχωρέσετε, ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Όταν έγινε η μάχη της Μούρβες Γέφυρας, πριν ξεκινήσει ο φίλος πόλεμος με το Λυκίνιο, έτσι. Το 312, τι κάνει, 312-313, του έριχτον του Μεδιολάνου. Πολύ σημαντικό, σήμερα το έχω παραλείψει αυτό. Λοιπόν, στο έριχτον του Μεδιολάνου έδωσε να άφησε μαρτιών, έδωσε την λεγόμενη αναξία θρησκεία. Και οι χριστιανοί ήταν πλέον ελεύθεροι να ανεκκλησιάζονται. Και αποβιάστηκαν να παίρνουν τα πάνω τους. Ένας από αυτούς που ελευθερώθηκε από τα δεσμά ήταν ο Άγιος Νικόλας από τα Μοίρα, ο επίσκοπος, ο λεγόμενος Άγιος Βασίλης. Ήταν από το πόσα χρόνια ήταν στη φυλακή, να σαπίζει και τέτοια. Και με το έδειχτον αυτό ελευθερώθηκε αυτός μαζί με χιλιάδες άλλους. Ωραία. Το 324-325, όταν τελειώνει πλέον ο φίλος πόλεμο των Λυκίνων και τους άλλους, τι κάνει ο Κωνσταντίνος που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας? Ιδρύει μια πόλη, κάποια πόλη, ιδρύει την Κωνσταντινούπολη. Το παλιό Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν μια αρχαία ελληνική απηγεία μεγαραίων στο Κωνσταντινούπολη. Η πόλη αυτή όμως είχε υποστεί τρομερές ζημιές στην εποχή του Σέπτημου Σεβίρου, στους εφηλίους πολέμους που είχαν γίνει τότε. Είχε μειωθεί η δύναμή της κτλ. Και αυτό στην επανέκτηση έχει φέρει διάφορους Ρωμαίους, έπικους, συγκριτικούς και άρχισε να χτίζει την πόλη. Και την έκανε λαμπρή και μεγάλη. Άρχισε να χτίζει ναούς, άρχισε να γίνονται καινοτομίες στην αρχιτεκτονική. Και λίγο αργότερα, που ιδρύεται η Νόβα Ρώμα, η Νέα Ρώμη, η Νόβα Ρώμα, έτσι. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν καταλήγει όπως νομίζουν κάποιοι με το που ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη. Απλά το κέντρος βάρους έπεσε στην Ανατολή πλέον, γιατί η Ανατολή ήταν ανέκαθεν πιο πλούσια. Και λίγα χρόνια μετά, η Δύση αρχίζει να καταραίει από τις επιδρομές των Γερμανών και λόγω οικονομικής κρίσης. Λοιπόν,
λίγο αργότερα γίνεται και η περίφημη κάτι άλλο που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας. Το σύνοδος της Νίκαιας, η πρώτη από πολλές οικουμενικές συνόδους, η πρώτη, η οποία βασικά είναι και η βασική. Οι άλλες απλά επαλήθευαν αυτά που γίναν στη Νίκαια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και παρίσταται ανάμεσα σε άλλους, στη Νίκαια, ο Ευσέβιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο καθαρά προπαγάνδα. Που θεοποιεί τον Κωνσταντίνο, τον Μέγα. Τον Κωνσταντίνο, το Μέγα, αν διαβάσει το βιβλίο του, τον παρομοιάζει με τον Μωυσή. Λέει σαν τον Μωυσή είναι κανοντάδε, σαν τον Μωυσή ήταν αιχμάτο, σαν τον Μωυσή. Λοιπόν, και τον εκθιάζει όταν ήταν αλάθαστο, ήταν ο Θεό, ήταν αυτό ο Θεό, κτλ. Ο Ευσέβιο, επίσκοπο Κεσάρια, ήταν ο Άγιο Νικόλαο, ο ίδιο, αυτό που λέγαν το Μύρον, ο Άγιο Βασίλη. Ναι. Λοιπόν, ο Άγιο Σπυρίδωνα, ο Κύπριο. Ο Κύπριος επίσκοπος, ο οποίος λατρεύεται στην οπλινοκιοπάτρωνα της Κέρκυρας, που το περιφέρουν και τα πλάτη και τα φυλάνε στην Κέρκυρα. Ο Άριος και άλλοι πολλοί. Αλλά της Κύπρου δεν είναι, συγγνώμη. Ήταν Κύπριος ο Σπύρετας. Απλά έγινε ο πάτρωνας της Κέρκυρας αργότερα, μετά από κάποια χρόνια. Λοιπόν, και τι αποφάσισαν στην Νίκαια με λίγα λόγια, το ομοούσιο, το λεγόμενο ομοούσιο, ότι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισά και τα λοιπά ήταν ισότιμος με τον Χριστό, αυτό το μέσανε. Αποφασίσανε και κάτι άλλο, να καθαρέσουνε, να διώξουνε τον Άριο. Ο Άριος ήταν επίσκοπος της Αλεξάνδρειας. Λοιπόν, ήταν επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος Άριος, τι πίστευε ο Άριος, πίστευε ότι ο Θεός της Παγιάς Διαθήκης είναι ανώτερος με τον Χριστό. Και πέσαν και ξύλες και πουνιές μέχρι και ξύλο και πουνιές πέσανε μέσα στα συνέδρια. Και μια μερίδα ήταν υπέρ του Αρίου, αλλά η πλειοψηφία ήταν κατά του Αρίου και τον εξόρισαν. Ο Νικόλαος του έδωσε χαστούκι του Αρίου. Ναι, του έδωσε χαστούκι, μπράβο, μέσα στο συνέδριο, ναι. Μέσα στην αίθουσα κτλ. Ο τρόπος που πέθανε. Θα τα πούμε. Και ο Άριος εξορίζεται. Λίγο βαθιά, έτσι. Ναι, θα το πούμε. Εξορίζεται ο Άριος. Λοιπόν, και έγινε. Λοιπόν. Και έτσι θεμελώνεται η θριαδικότητα του Θεού. Όπως το ξέρουμε σήμερα ακριβώς, έγινε ακριβώς τότε ο Χριστιανισμός. Και τότε πραγματικά έγινε, ας πούμε, χριστιανός ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Α, έγινε τελικά. Ναι, τότε. Λέγεται πως έγινε, λέγεται πως δεν έγινε ποτέ. Λέγεται πως μέχρι τελευταία στιγμή ήταν ηλιολάτρης. Λοιπόν, ο δε γιος του Κωνσταντίνου που θα το διαδεχτεί, ο Κωνσταντίος, ήταν αριανός. Και άλλοι πολλοί αυτοκάτορες. Λοιπόν, η μητέρα του τώρα, υπάρχει και η λεγόμενη μητέρα του Κωνσταντίνου, η Ελένη. Έτσι. Αυτή ήταν πίσω. Αυτή τον έπεισε να γίνει χριστιανή, αυτή ήταν αυθεντικά χριστιανή, σύζυγος του Κωνσταντίνου Χλωρού. Λοιπόν, και να πούμε κάτι που είναι λίγο πολύ γνωστό. Όταν είχε τελειώσει ναός στον Ιερουσαλήμ, στον χώρο του Κρανίου, τόπος που ονομάζονται Μέγα Μαρτύριο, έφτασε στην Τύρο ο Μαρία. Όχι, συγγνώμη. Πού είναι. Μητέρα του, η Ελένη. Βρήκε το περιβόητο τίμιο ξύλο. Τέλος πάντων. Το Μαρία με το ξύλο του βασιλικού τα χειρουργά του και έδωσε στη σύνοδο επίσημη του βασιλιά να γκοινιάσουν τον νέο βασιλιά. Πήγε σκεφτεί αυτό το πράγμα. Νόμιζε ότι ήταν αναγκαίο να ακούσουν οι επίσκοποι να προχωρήσουν στον καθιασμό του ναού που ήταν πρόσδεκτη σε γιατρά γιορτή η ομόνια των αρχιερέων. Πήγα στο Ιεροσόλυμα, καθήκασαν τον ναό και τα. Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό, είναι άλλο κείμενο που ήθελα. Τέλος πάντων, η Ελένη υποθέτει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιερουσαλήμ, όπου δήθεν ανακαλύψει στο κρανίο τόπο, το τόπο σταύρωση του Χριστού. Στα γαλλικά λέγεται Mount Calvary. Λοιπόν, όπου παίρνει τον Τίμιο Σταυρό, χτίζουν τον Πανάγιο Τάφο, ο οποίος έχει ανασκευάστηκε πολλές φορές, έτσι. Και άμα δείτε την πρόσωψη που είναι τώρα στην Ιερουσαλήμ, είναι κυρίως από τους Ναΐτες, οι πότες, η πρόσωψη που βλέπουμε τώρα. Προϋπήρχε όμως ναός της Αφροδίτης. Λέγεται πως υπήρχε της Αφροδίτης. Από τους Γεβουσίτες. Και πρόσφατα λένε πως έχουν βρει και τον ναό του ίδιου, το ναό του που θάφτηκε ο Ιησούς Χριστός, το έχουν βρει τώρα κάπου σε ένα σημείο μέσα τώρα οι αρχαιολόγοι. Του κάνει τον κτλ. Και πεθαίνει 80 χρονών περίπου. Ο Κωνσταντίνος επίσης έκανε κάποιους νόμους οι οποίοι ευνοούσαν τους χριστιανούς κυρίως. Όσον αφορά τους Εβραίους, ήταν σχετικά ευνοϊκός προς αυτούς, αλλά τους απαγόρευσε δύο πράγματα. Να προσελκύζουν τους χριστιανούς, δηλαδή από χριστιανούς να τους κάνουν Ιουδαίους, και απαγόρευσε τους Εβραίους να έχουν χριστιανούς δούλους. Μπορούσαν να έχουν παγανιστές δούλους, αλλά και χριστιανούς δούλους. Λοιπόν,
και έκανε διάφορους νόμους που ήταν κάπως πιο ελαφριά. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους ναούς, ανακάλυψε ότι στο Λίβανο, στη Φινίκη, στην πόλη Αθέκα και στο Πάλπεκ, τη Λιούπολη Πάλπεκ, γίνονταν διάφορα όργια από ομοφυλόφιλους, από ιέριες που αφιερώνουν το κορμί τους στο ναό, στο βωμό της Αφροδίτης, και εκεί τα κατάργησαν και τα κατεδάφησαν όλα αυτά. Ο Άγιος Νικόλαος καταστρέφηκε και τον ναό της Αρτέμιδος στη Μοίρα, στην πόλη Μοίρα που ήταν στη Μικρά Ασία, στην πόλη του. Και καταστρέφηκε κάποιους άλλους ναούς, όπου λέγεται ότι γινόντουσαν όργια και διάφορα περίεργα πράγματα. Λοιπόν, τώρα το 326, πάλι δίστανται οι απόψεις του τι ακριβώς έγινε, με το γιο του τον Κρίσπο. Ο γιος του Κρίσπος είναι από άλλο γάμο. Οι τρεις που διαδέχτηκαν, δηλαδή ο Κωνσταντίος κυρίως, ο Κωνσταντίνος ή ο Κωνσταντίνος ο νεότερος, αυτοί οι τρεις ήταν παιδιά της Φάουστας. Ο Κρίσπος ήταν από άλλο γάμο. Λοιπόν, λέγεται ότι ο Κρίσπος ερωτεύτηκε τη Φάουστα, δηλαδή την πεθερά του, τη Μητριάντου. Ο Κρίσπος ερωτεύτηκε παθιασμένα τη Μητριάντου, ζήτηκε αυτή όχι μόνο τον απόρριψε, αλλά υποστήριξαν ότι πήγαν τη βιάση. Ψέματα. Έτσι. Όπως έγινε με τον Δίκαιο Ιωσήφ στην Παλιά Διαθήκη. Λοιπόν, και το φυλάκισαν τον Κρίσπο και λέγεται πως το δηλητηρίασε σε μια πόλη της Κροατίας, στην Πόλα. Και αυτή. Δηλαδή, χαθήκαν πολύ σύντομα. Ναι. Και τη Φάουστη, όταν μάθαν τη διαβολή ότι είπε ψέματα, την κάψαν ζωντανή στο λουτρό. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι και οι δύο τους είχαν κάνει συνωμοσίες εναντίον του Κωνσταντίνου, ο Κρίσπος και η Φαουστίνα, ότι ήταν εραστές όντως, άλλη πηγή, και τους εκτέλεσε όταν έμαθε την διαβολή. Λοιπόν, άρα διαδέχονται στον χρόνο τα τρία αδέρφια από τον άλλο γάμο. Κυρίως ο Κωνσταντίος, ο οποίος ήταν Άριανός, παρακαλώ, παρά τις διώξεις, ο Κωνσταντίνος και ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, μετά γίνονται διάφορες μάχες εναντίον των Γόθων και των Σαρμαντών, όπου νικά, πάντα με το χειρό ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος λίγο πριν πεθάνει προκάλεσε και πόλεμο με την Περσία. Ανάγκασε τους Πέρσες ήταν έτοιμος να εξαδεύσει κατά της Περσίας, της πανίσχυρης Περσίας, η μόνη δύναμη που είχε μείνει πλέον. Έναν εμπόδιο υπήρχε πλέον. Αφού οι Γερμανοί και οι Σκύθες και αυτοί είχαν νικηθεί, οι εσωτερικοί εχθροί είχαν νικηθεί, έμεινε μόνο η Περσία για να γίνει ο Παντοκράτορας. Ο Σόλ Ινβίκτος που λέμε. Αλλά πεθαίνει από ασθένεια ο Κωνσταντίνος το 337 μετά Χριστό. Και του εδέχονται τα τρία παιδιά του. Ο Κωνσταντίος, ο πιο μεγάλος και ο πιο ισχυρός, ο οποίος ήταν Αριανός, παρακαλώ, είχε πάει την Ανατολή. Και ο Κωνσταντίος ο Κωνσταντίος ο Τρίτος την Δύση. Το δυτικό κομμάτι. Λοιπόν, γίνονται διάφοροι φίλοι πόλεμοι. Επικρατεί ο Κωνσταντίος. Ο Κωνσταντίος ήταν φανατικός Αριανός και καταδίωκε τους Μιάριους, τους Ορθόδοξους δηλαδή, της Νίκαια, αυτούς που πίστευαν στην Νίκαια. Λοιπόν, μετά από λίγο, τον Κωνσταντίνο ποιος το δέχεται, να ξέρετε, ο Ιουλιανός, ο οποίος ήταν ανιψιός του Κωνσταντίνου του Μέγα. Αυτός πήγε να επαναφέρει το 12ο, πεθαίνει μετά από 2,5-3 χρόνια βασιλείας σε μια μάχη με τους Πέρσες. Δίστε αντεκόψει πώ πέθανε. Μετά διαδέχεται ο Ιουβιανό, ο οποίο και αυτό σε ένα μισό χρόνο έκανε. Και μετά αναλαμβάνουν την εξουσία δύο αδέρφια, ο Βάλεντ και ο Βαλεντινιανό. Ο Βαλεντινιανό και ο Βάλεντ. Ο Βάλεντ ήταν ορθόδοξο τη Νίκαια. Ο Βάλεντ όμω, ο μικρότερο αδερφό, ήταν φανατικό Αριανό, όπω ήταν και ο γιο του Κωνσταντίνου. Αυτό να φανταστείτε. Ο Βαλεντινιανό ήταν τη Νίκαια, ο ένα αδερφό. Και ο άλλο αδερφό, ο Βάλεντ. Ήταν φανατικός Αριανός, να φανταστείτε, είχαν καλέσει, βάλανε σε έναν πλοίο 80 ορθόδοξους ιερείς και διατάξανε τους ναύτες να το πλυπολίσουν και να φύγουν. Αυτοί με μικρά πλοιαράκια, να δραπετεύσουν. Και καήκανε ζωντανοί με στη θάλασσα κοντά στη Μικρά Ασία 80 ορθόδοξοι ιερείς, ο οποίοι και καλά θα πηγαίναν σε κάποια σύνοδο, δίθεν. Ωραία. Ο Βαλεντίνε πεθαίνει το 375, πεθαίνει από τις φλέβες, από τα νεύρα του. Τρία χρόνια μετά οι γερμανικές στρατιώτες σκοτώνουν τον Βαλεντίνιαν, καταλάβαν όλη τη μισή Θράκη, μισή Μακεδονία. Το ανατολικό κομμάτι είναι έτοιμο να καταρρεύσει και ο Κράτιαν, ο οποίος ήταν ανιψός αυτού, καλεί τον Θεοδόσιο τον Α να λάβει την εξουσία. Γιατί το λέω αυτό, διότι το 381, λίγο μετά που αναλάβει την εξουσία, γίνεται η δεύτερη σύνοδος, όπου επίσημα όπου ενισχύουν το δόγμα της Νίκαιας. Αυτό που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος. Το Ομοούσιο. Το Ομοούσιο. Καταδιώκουν ξανά τους Αριανούς, δηλαδή τον Κωνσταντίον και τον Βάλεντ, που ήταν φανατικοί διώκτες της Νίκαιας, ας πούμε των Ορθοδόξων. Τα καταργούν όλα αυτά και προσθέτουν και κάτι άλλο που δεν είχε βάλει ο Κωνσταντίνος και η δική του ιερείς. Βάζανε ότι ο Χριστός
ήταν λέει από την εποχή του από ανέκαθεν. Ήταν από την, από την, δημιουργία, του, από την δημιουργία του κόσμου. Όχι μόνο ήταν ισότιμος με τον πατέρα, το Θεό της Παγιάς Διαθήκης, αλλά ήταν και από την αρχή του χρόνου μαζί του. Μαζί τη φτιάχνανε ένα σωμαίο. Δηλαδή όταν ο Θεός της Παγιάς Διαθήκης έφτιανε το σύμπαν και τα θάλασσες και τα. Δεινόσαυρος ήταν και αυτός μαζί και τα κάνανε. Αυτό ήταν, ήταν η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, 381. Πότε έγινε? 381. Ήταν η δεύτερη σύνοδος που βασικά ενίσχυσε αυτό που έγινε στην Νίκαια. Και μετά γίνανε διάφοροι άλλοι συνόδοι, οι οποίοι ουσιαστικά η Νίκαια ήταν βασικά. Αυτό, η βάση ήταν η Νίκαια. Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος τώρα λέγεται το γνωστό ότι λίγο πριν πεθάνει. Έβρασε τη. Όχι, λίγο πριν πεθάνει βαφτίστηκε χριστιανός. Έπαψε να είναι λουράτες. Αλλά λέγεται πως ήταν μέχρι το τέλος. Δεν βαφτίστηκε όμως ο φως, σαν βαφτίστηκε. Και αν βαφτίστηκε, δεν είναι σίγουρο τι έγινε. Πάντως ο Ευσέβιος και Σάριος τον παρουσιάζει σαν Θεό. Σαν τον Μουσί, σαν τον Θεόφταστο. Αλάθαστο κτλ. Καθαρή προπαγάνδα του αυτού. Η πραγματική ιστορία θα την πούμε στο Λακτάνιο, το οποίο δεν το βρίσκω αυτό το βιβλίο, το Λακτάνιο. Λακτάνιος ήταν ο ιερέας, ο οποίος τον έπεισε το χείρο, ήσουν πριν, δεν το, ότι το χείρο είναι μαγικό το σύμβολο. Και αν βάζανε στα λάβαρα και στα σπίδες, θα νικούσαν το Μαξέντιο, το Λυκίνιο και τους άλλους τους στους εμφύλιους πολέμους που είχαν γίνει. Και αργότερα τους Κέλτες, τους Γερμανούς και τους Σαρμάτες κτλ. Τι άλλο να πούμε για τον Κωνσταντίνο τον Μέγα. Ότι, ναι. Ναι. Ακούγεται όμως και κάτι άλλο, ο Λακτάνιος, ναι. Που ήταν ιερέας, έπεισε τον Κωνσταντίνο γιατί κάτω στο Βατικανό, στις υπόλοιπες βιβλιοθήκες, τις μυστικές που υπάρχουν ακόμα, υπάρχει ένα φύλλο χρυσού από την Ιέλια, τη Σύμβυλα, του Απόλλωνα, ναι. Που γράφει κάποιους χρυσμούς και κάθε πρώτο γράμμα, κάθε παραγράφου, γράφει Ιησούς Σωτήρ. Αυτό έδειξε στον Κωνσταντίνο. Ιησούς, από τι πίστηκε ο Κωνσταντίνος και έγινε χριστιανός. Ναι. Και αυτή η γραφή, σαν δεύτερο φύλλο, υπάρχει στο μαγείο των Τρυφών. Υπάρχει. Λέγεται. Στον τίτλο λέει Μούλβια Γέφυρα. Ναι. Και ήταν αυτό που μας είπε στις Αφρίξαρες και Τέσσαρες. Δεν είναι σίγουρο τι έγινε. Τι σημαίνει Μούλβια. Μούλβια είναι μια από τις γέφυρες της Ρώμης. Ονομασία, σίγουρα. Ναι, της Ρώμης. Απλά πήγαινα, δεν είναι σίγουρο τι έγινε. Πήγαινα να τα κάνει η παγίδα και έπεσε ο ίδιος μες στην παγίδα. Αυτό είναι το όλο. Και μεταφέρθηκε το σκληβείο το οποίο υπάρχει όπως ανεβαίνουμε πάνω στο Θησίο και αριστερά έχει μια πέτρα για να γράφεται πάνω εκεί. Γράφει και για το σκληβείο εκεί και για το νερό και του καθαρμού και αυτό με σχέση με αυτό που είπε. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τη Ρώμη. Κάτι, όχι κάτι για την Νέα Ρώμα, για το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι λοιπόν, επειδή όλα προχώρησαν σύμφωνα με τη θέλησή του και είχε επιτυχία, βρήκε λοιπόν στην Περιάδα μπροστά από το Ήλιο, κοντά στον Ισπότο, κάποιο ναό του Έαντα. Από το, απάνω από τον τάφο του Έαντα, που λέγεται, είχε ένα σταθμό τη κοινή Αιχαιή, που εξτάτευαν κάποτε κατά τη Τρία. Εκεί σχεδίασε την πόλη. Διαρχικά θα την πήγαινε στην Τρία, αρχικά, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και είχε σχεδίασε την πόλη, χρειαζόταν μεγάλη. Αλλά εμφανίστηκε στη νύχτα ο Θεός, ακούστε παιδιά, εμφανίστηκε τη νύχτα ο Θεός και του έδωσε χρησμό να ζητήσει άλλον τόπο. Κάνοντας τον να κινηθεί προς το Βυζάντιο της Θράκης, πέρα από τη Χαλκιδόνα της Βιθινίας. Του είπε να χτίσει εκεί την πόλη του και να της δώσει το όνομά του. Δηλαδή αρχικά θα πήγαινα στην Τρία. Αυτός υπακούοντας τους λόγους του Θεού, περιέβαλε με μεγάλα τύχη και επεξέτεινε την πόλη που προηγουμένως ονομαζόταν Βυζάντιο. Επειδή όμως θεώρησε ότι οι ντόπιοι κάτοικοι δεν ήταν αρκετοί πολίτες για το μέγεθος της πόλης, έκτισε μεγάλες οικίες, διάσπαρτες και τις δύο πλευρές των δρόμων, έβαλαν κατοικήσουν εκεί άνδρες και κυρίως ανθρώποι, κάνοντας διοκτήτες άλλους καλούντας από την πεσβύτερα Ρώμη, δηλαδή την παλιά Ρώμα, την παλιά Ρώμη και άλλους επαρχίες. Και άλλους, έκτισε κρίνες, υπόδρομους, στοές κτλ. Λοιπόν, ερωτήσεις, άλλες ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Άλλες ερωτήσεις. Κύριε Δήμο, ερώτηση. Λυσίμαχε. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ένα θέμα με τους μυθραϊστές εκεί την εποχή που είχαν παράλληλες απόψεις με τον χριστιανισμό και έγιναν και σε αυτούς διώξεις. Αυτό πώς βγαίνει και εκεί. Τα αγιοποιήθηκαν οι χριστιανοί. Τα αγιοποιήθηκαν τη λατρεία του. Αγιοποιήθηκαν τη λατρεία του. Ο μύθας ήταν ο Χριστός μας. Εκεί βασίστηκε ο πυρήνας του χριστιανισμού. Όπως οικειοποιηθήκαν και το θυμίαμα και τα υπόλοιπα μετά τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Μετά την Νίκαια. Στον 25 Δεκεμβρίου. Α, επίσης και στη Νίκαια να πω κάτι. Υπήρχαν πάρα πολλά Ευαγγέλια, τα λεγόμενα Απόκριφα. Επιλέξανε στη Νίκαια τα τέσσερα, τα συγκεκριμένα τέσσερα. Γιατί επιλέξανε τα τέσσερα, πάμε να λέψετε γιατί.
γιατί αυτά ήταν πιο κοντά στο δόγμα το οποίο έπρεπε να φτιάξουμε. Και αυτό και έχει, ότι τα τέσσερα αυτά... Έχει ακουστεί ότι κάποιος από το Συμβούλιο είπε να ζητήσουμε από το Άγιο Πνεύμα και έχω ακούσει δηλαδή. Και βάλανε τα απόκριφα από τη μία πλευρά και από την άλλη ας πούμε τα άλλα. Βασικά τα απόκριφα, το οποίο ήταν νομίζω καμιά 200 αριά, αν θυμάμαι καλά, όλα και όλα. Τα απορρίψαμε διότι δείχνουν την πιο ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ενώ τα τέσσερα αυτά δείχνουν την πιο θεϊκή φύση. Άρα συνέφεραν τα τέσσερα σύμβολα. Παρένθεση, οι πραγματικοί χριστιανοί θεωρούσαν οι γνωστικοί για ένα διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι επηρεασμένοι από νεοπλατωνισμό. Ναι, οι θρησκείες, όταν η μία διαδέχεται την άλλη, παίρνει και στοιχεία τη πρώτη. Γιατί αγιοτικά μυστήρια πήρε πολλά. Έχετε υπόψη ότι και ο χριστιανισμός είναι 30% στην Ελλάδα. Από πού είναι? Από την παλιά θρησκεία. Ναι, α, επίσης, λοιπόν, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος. Είμαστε αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστό, 410 περίπου, που έρχεται και ο Λάρικος. Την εποχή που έρχεται ο Λάρικος. Ξέρετε, οι περισσότεροι στη Δύση, στη Σύγκλιτο, ήταν παρακανιστές. Είχαν το ναό, είχαν το άγαλμα της Εστίας. Μέσα στη Σύγκλιτο ακόμη. Άρα περάσαν άλλα 80 χρόνια και ήταν ακόμα. Δηλαδή περάσαν μέχρι τον 5ο, 6ο αιώνα ακόμα, ήταν ακόμα ισχυρός το δωδεκάθρο παγανισμός. Επίσης... Και οι Αριανοί και όλοι αυτοί. Από τον Ιστενό και μετά άρχισε να. Με τον Αλάρικο, ο Αλάρικος δεν κατέστρεψε πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά μέχρι τότε ήταν ακόμα ισχυρό και το δωδεκάθρο και ο μεθαρισμός και τον αιώνα. Μέχρι τον 6ο αιώνα, μέχρι την εποχή του Ιστενού ήταν ακόμα πολύ ισχυρό το δωδεκάθρο, ο παγανισμός. Και μετά σιγά σιγά. Άλλη ερώτηση? Ερώτηση. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, ο κύριος, ναι. Ήθελα πάντα να μάθω ο παγανισμός που στηρίζει, δηλαδή τι ακριβώς είναι οι ρίζες του παγανισμού, πού προέρχονται. Χάνονται στα βάθη του χρόνου. Και είναι κυρίως από τη Βαβυλώνα, από τη Μέσα Ποταμία και τα λοιπά. Πέρασαν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Η Παλαιά Διαθήκη δεν υιοθέτησε όλα τα στοιχεία αυτά. Ναι, ναι, διότι οι Εβραίοι από εκεί είναι. Οι Εβραίοι από εκεί. Τη Βαβυλωνιακή, ας πούμε. Αφού οι Εβραίοι από εκεί είναι. Παράκτημα αυτό. Σε τι οι παγανιστές, σε τι ακριβώς πιστεύουν? Όταν λέμε δηλαδή παγανισμός. Καλά, έχει πολλές μορφές. Τι να πεις. Υπάρχει οτιδήποτε δεν είναι χριστιανισμό. Από το Μύθρα μέχρι τον Απόλλωνα μέχρι τον Μπαάλ. Ταυτίζει το Θεό με τη φύση. Ταυτίζει το Θεό με τη φύση, ναι, σωστά. Άλλο. Ναι. Εύη. Εγώ τώρα δεν καταλαβαίνω. Πώς έγινε ο χριστιανός ο Μεγαλοπολάτης? Πολύ απλή ερώτηση, αλλά δεν καταλαβαίνω. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, για πολιτικούς λόγους. Για πολιτικούς λόγους. Για πολιτικούς λόγους. Αφού και ο γιος του, ο Κωνσταντίνος, δεν ήταν Ορθόδοξος. Ήταν αριανός φανατικός. Δηλαδή αδίκως ήταν. Και καλά ο Ορθόδοξος είναι που τα έκανε το Ορθόδοξος. Λοιπόν, κάτι που είχε πει, δύο πράγματα που είχε πει ο πατέρας του Φραγκαδάκη. Που είναι και αστεία, αλλά και είναι και αληθής κιόλας. Είναι το όραμα του Κωνσταντίνου του Μέγα. Το όραμα που είδαν οι άλλοι 100.000 στρατιώτες, δεν το είδανε? Ένα. Και για τον Τίμιο Σταυρό που είδαν που βγήκαν η Ελένη από το όρος του Κρανίου τόπου και το οποίο στον Παράγιο Τάφο κτλ. Και από εκεί κόβουν κομμάτια και τα μοιράζουν, μέχρι σήμερα μοιράζουν. Αυτό που λέει ο Πρόεδρος. Πόσα δάση υπάρχουν από το Τίμιο Σταυρό? Εκατομμύρια τόνοι. Εκατομμύρια τόνοι δάσης. Πόσοι Εβραίοι προφήτες υπάρχουν? Πάρα πολύ. Αυτή τη Παλαιά Διαθήκη. Μόνο αυτή. Όλοι οι Εβραίοι προφήτες είναι. Ραβίνοι, ναι, προφήτες σαν. Είπα να πει προφήτες. Και κάτι άλλο, για τον Άριο ήθελα να πω. Πρωθυπουργός. Πώς πέθανε να πω ο Άριος, ο οποίος μετά που τον καθαρίζει συνέχισαν για τη δράση του, για να προωθήσει την. Πέθανε πάνω στη λεκάνη της τουαλέτας. Πήγε σε μια δημόσια τουαλέτα και πέθαναν από διάρκεια, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να πήγαν δημόσιες τουαλέτες εκεί την εποχή. Λοιπόν, επίσης στον Άριο, κάτι πολύ σημαντικό. Από τον Άριο πίστεψαν, οι Γερμανοί πίστεψαν στον Άριο. Και ο επίσκοπος τους, ο Ουλφίλας, ένας πολύ διανόμος της εποχής, προωθούσε τον αριανισμό. Και μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού, όλοι οι Γερμανοί που ήταν οι μισοί, οι Βυζαντινοί, ήταν οι Γερμανοί, οι στρατιώτες, αριανοί ήταν. Άρα χρειάζεται μέχρι τον 6ο αιώνα να τελειώσουν αυτά για να γίνει η Ορθόδοξη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος στο Καπιτόλιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και το μετάλλιο που γράφει Sol Invictus. Η αψίδα του Κωνσταντίνου του Μέγα στη Ρώμη.